Νίκος Καραθανασόπουλος, υποψήφιος με το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος στην Αχαΐα. Καλή σας μέρα. Καλημέρα σε εσάς και στους ακράτες. Το στοίχημα της Αχαΐας, του Δήμου μάλλον της Πάτρας, το πέτυχε το Κομμουνιστικό Κόμμα. Βέβαιως, είχαμε ένα πολύ θετικό αποτέλεσμα. Και γι' αυτό ίσως ενδεχόμενα, και γι' αυτό το λόγο, όχι μόνο βέβαια γι' αυτό, βλέπουμε την Τρόικα του εσωτερικού να κατεβαίνει στην Αχαΐα, δηλαδή τρεις πρωθυπουργοί. Αυτό το είχα σκεφτεί. Ο κύριος Παπαδρέου, ο κύριος Τσίπρας και ο κύριος Μητσοτάκης, την υποψήφη στην Αχαΐα. Ναι, αυτό δεν το είχα. Γιατί όμως ο συνασπισμός, πώς έλεγε, τέλος πάντων, του Κινάλ με τον ΣΥΡΙΖΑ στη Δυτική Ελλάδα δεν πέτυχε? Γιατί εκφράστηκε δυσαρέσκεια. Εκφράστηκε δυσαρέσκεια για την ασκούμενη πολιτική, όχι μόνο της κυβέρνησης, αλλά και στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος. Και από αυτή την άποψη, αυτή η δυσαρέσκεια που εκφράστηκε οδήγησε στην απώλεια της περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος που την κέρδισε η Νέα Δημοκρατία. Αυτό ήταν το αποτέλεσμα της όλης εξέλιξης των πραγμάτων. Η ανεργία στην Αχαΐα σε τι ύψη βρίσκεται? Παραμένει σε υψηλά επίπεδα και μάλιστα τις συγκεκριμένες μέρες μετά τις εκλογές, τις ευρωεκλογές, είχαμε και την αναγγελία του κλεισίματος ενός εργοστασίου εδώ στην Πάτρα, ναι, το οποίο είναι το μοναδικό εργοστάσιο μιας πολυεθνικής, της Φρυγκοκλάση, που ασχολείται με τα ψυγεία, τα επαγγελματικά ψυγεία. Από το 10 μέχρι τώρα το 19, αυτή τη δεκαετία δηλαδή, έχει χαριστική βολή έχει δεχτεί η Αχαΐα στο βιομηχανικό τομέα. Στο βιομηχανικό τομέα βέβαια, αυτό έχει ξεκινήσει πολύ νωρίτερα. Είχε ξεκινήσει από τη δεκαετία του 1990. Που μια σειρά παραγωγικές δραστηριότητες μεταφέρθηκαν σε άλλες χώρες με πιο φθηνό εργατικό δυναμικό. Και αυτό γίνεται και σήμερα, γιατί ενώ η Ελλάδα είναι πρωταθλήτρια στον τουρισμό, άρα χρειάζεται τα επαγγελματικά ψυγεία, καλύπτει τις ανάγκες με εισαγωγές από το εργοστάσιο στη Ρουμανία. Μάλιστα. Με αποτέλεσμα το εργοστάσιο εδώ να το κλείνει. Τα εργοστάσια κλείνουν στην Αχαΐα. Ο πληθυσμός μεταναστεύει. Κοιτάξτε, υπάρχει μια μικρή απώλεια δυναμικού, όπως καταγράφηκε και στις πρόσφατες εκεί, στον πρόσφατο μετρήσεις που έγινε για τον πληθυσμό στην Αχαΐα και στην Πάτρα. Υπάρχει δηλαδή αυτό και βεβαίως και νέοι επιστήμονες οι οποίοι φεύγουν στο εξωτερικό προσπαθώντας να βρουν μια καλύτερη μοίρα. Αυτό αλλάζει, γιατί εδώ ακούμε και τα δύο μεγάλα κόμματα, αν θέλετε, να λένε ότι στόχος μας είναι να γυρίσουν πίσω τα παιδιά και υπάρχει και μηχανισμός για να γυρίσουν πίσω και υπόσχονται και όλες χίλια δύο πράγματα για να γυρίσουν πίσω οι εργαζόμενοι που δεν βρήκαν εδώ δουλειά και φύγαν στο εξωτερικό. Βλέπετε εσείς ότι μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο ή με ποιο τρόπο μπορούν να έρθουν τα παιδιά μας πίσω? Κοιτάξτε, είναι φανερό ότι αυτή η προσπάθεια, η πλειοδοσία την οποία κάνει και η Νέα Δημοκρατία και ο ΣΥΡΙΖΑ, ότι θα υπάρξει ένας οργασμός ανάπτυξης το επόμενο διάστημα με επενδύσεις οι οποίες θα γίνουν, συγκρούνται με μια πραγματικότητα. Η πραγματικότητα έχει δύο σκέλη. Πρώτον, ότι για να γίνουν αυτά πρέπει να δίνονται όλο και περισσότερα κίνητρα στους επιχειρηματικούς ομίλους και να τσακίζονται όλο και περισσότερο τα εργασιακά δικαιώματα. Και το δεύτερο που σκοντάφτει είναι και στον ανταγωνισμό ο οποίος ξεδιπλώνεται στην ευρύτερη περιοχή ανάμεσα σε ισχυρά κράτη, σε ισχυρά υπεριαλιστικά κράτη. Από τη μια η Αμερική, η οποία βγαίνει απέναντι στα κινέζικα επενδυτικά σχέδια και οικονομικά σχέδια ή στα σχέδια της Ρωσίας για τα ενεργειακά. Και από αυτή την άποψη λοιπόν αυτό το περιβάλλον το γενικότερο το οποίο καθορίζουν αυτοί οι ανταγωνισμοί δημιουργεί πρόσθετους κινδύνους. Αυτός είναι, αυτός είναι και ο λόγος για τον οποίο το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας σταθερά και επίμονα τα τελευταία χρόνια κρούει κόνδωνα κινδύνου, δεν θα έλεγα τη λέξη κινδυνολογία, αλλά ουσιαστικά περιγράφει τον κίνδυνο ακόμη και μια στρατιωτική σύραξη στην περιοχή. Και θέλω να θυμίσω εδώ και κάτι άλλο, ότι το Κομμουνιστικό Κόμμα ήταν το κόμμα αυτό που αποκάλυψε ότι στον Άραξο και στη γειτονιά σας επισκευάστηκαν, ανανεώθηκαν από την πλευρά των Αμερικανών οι πυρηνικές αποθήκες. Δηλαδή που μπορούν να δεχτούν τα πυρηνικά όπλα. Αυτά όλα προφανώς τα συνδέεται. Έτσι ακριβώς, είναι γεγονός αυτό το πράγμα. Στην περιοχή μας υπάρχει ένας οργασμός προς αυτή την κατεύθυνση, δηλαδή η βάση του Αράξου εξυγχρονίστηκε, ναι, ούτως ώστε να μπορεί να δεχτεί πολεμικά όπλα τελευταίας γενιάς όπως τα ονομάζουν, άρα σύγχρονα πυρηνικά όπλα. Υπάρχει το αεροδρόμιο του Αράξου του στρατιωτικό που γίνονται συνεχώς ασκήσεις και το άκτιο με τα... όπου φιλοξενεί τα άβαξ. Τα αεροπλάνα. Άρα λοιπόν είναι αυτό το δεδομένο το βασικό, και από την άλλη τη μεριά φαίνεται πολύ καθαρά ότι η χώρα μας μετατρέπεται σε μαγνήτη. Μαγνήτη προσέλκυσης κινδύνων στην περιοχή, γιατί ακριβώς αυτή η λογική, η εξελίξη που βλέπουμε το τελευταίο διάστημα, τόσο στην Ανατολική Μεσόγειο όσο και στο Αιγαίο, είναι προάγγελος επικίνδυνων μηνυμάτων. Πολύ δε περισσότερο όταν η κυβέρνηση αλλά και τα άλλα κόμματα προσπαθούν να εφησυχάσουν τον ελληνικό λαό. Και από την άλλη μεριά έχουμε και την Ευρωπαϊκή Ένωση να κάνει κάποιες λεκτικές κινήσεις, αλλά πολύ περισσότερο τις ΗΠΑ και το ΝΑΤΟ να κρατούν ίσες αποστάσεις και να συνιστούν αυτοσυγκρότηση και στα δύο μέρη. Έσο ο Αποστολάκης είπε ότι θα είμαστε μόνοι μας. Έτσι, ναι. Αυτό το λέει το Κομμουνιστικό Κόμμα χρόνια. Και από αυτή την άποψη δεν είναι παράγοντα σταθερότητα στην περιοχή και διασφάλισης των κυριαρχικών δικαιωμάτων του οι Αμερικανοί του ΝΑΤΟ. Σωστά. Από τη δεκαετία του 80, τότε με τις βάσεις και τις διαπραγματεύσεις του Άντρεα, θυμάμαι στο Ριζοσπάστη και ο ειδικός συνεργάτης που έγραφε, έλεγε ότι έτσι κι αλλιώς θα είμαστε μόνοι μας, δεν είμαστε ούτε Ευρωπαϊκή και πολύ περισσότερο ούτε Ευρωπαϊκή Ένωση. Ούτε έχει τη δυνατότητα και θέλει να κάνει αυτό το πράγμα, ούτε πολύ περισσότερο οι ΗΠΑ και το ΝΑΤΟ. Γιατί η λογική των ίσων αποστάσεων πυροδοτεί την επιθετικότητα της Τουρκίας, η οποία αμφισβητεί διεθνείς συμβάσεις, το διεθνές δίκαιο. Βέβαια. Εγώ λέτε όσον αφορά στη ΔΕΗ. Επομένως, ναι, πριν πάμε στη ΔΕΗ. Επομένως, για να καταλαβαίνει και ο κόσμος, βέβαια. Επομένως, δηλαδή, δεν αποκλείουμε τίποτα για το επόμενο διάστημα. Δεν λέω μέσα στο καλοκαίρι, αλλά για το επόμενο διάστημα δεν πρέπει να αποκλείεται τίποτα. Ακόμη πολύ περισσότερο που βγήκε ένας πρώην πρωθυπουργός της Ελλάδας και έκανε τις συγκεκριμένες ανακοινώσεις. Ότι για να μην έχουμε επικίνδυνες καταστάσεις πρέπει να δεχτούμε οδυνηρούς συμβιβασμούς. Που σημαίνει συνδιαχείριση επί της ουσίας του Αιγαίου ή ενός τμήματος του Αιγαίου υπό τη λατοϊκή σφραγίδα. Για να πάμε και λίγο στο θέμα της ΔΕΗ. Αγωνία, λέει, την επόμενη μέρα, έχει καταρρεύσει μετοχή. 17,32 έκανε βουτιά. Ο πρόεδρος λέει ότι δεν τρέχει τίποτα, αλλά εδώ βλέπουμε μια επιδείνωση στα οικονομικά και κάποιοι μιλούν και για ξαφνικό θάνατο. Τι βλέπετε εσείς? Κοιτάξτε, το ζήτημα στον τομέα της ενέργειας, όπου η ΔΕΗ κρατά τον πρωταγωνιστικό ρόλο, εκεί υπάρχουν μια σειρά συμφέροντα επιχειρηματικά τα οποία ξεδιπλώνονται. Ήδη οι σχεδιασμοί της κυβέρνησης, αλλά και των προηγούμενων κυβερνήσεων, να θυμίσουμε, μιλάμε για συρρήκνωση του ρόλου της ΔΕΗ στο παραγωγικό κομμάτι. Και είτε είναι η μικρή ΔΕΗ που ήταν επί κυβέρνησης Νέας Δημοκρατίας Πασόκ, είτε η εκποίηση, η αποεπένδυση όπως την ονόμασε η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, πουλώντας μονάδες παραγωγικές της ΔΕΗ, έχουν οδηγήσει ακριβώς σε αυτή την εξέλιξη των πραγμάτων, δηλαδή στο ότι η ΔΕΗ βρίσκεται σε αυτή την κρίσιμη κατάσταση, τόσο ώστε πολύ πιο εύκολα να μπορέσουν να ξεπουληθούν σε επιχειρηματικούς ομίλους τα σημικά της επιχείρησης, στην πορεία ιδιωτικοποίησής της. Αυτό διευκολύνει μια τέτοια εξέλιξη και πολύ περισσότερο δημιουργεί πρόσθετους κινδύνους για την ενεργειακή ασφάλεια της χώρας, για την προμήθεια φτηνού ρεύματος στις λαϊκές οικογένειες. Αυτή είναι η εξέλιξη των πραγμάτων, η οποία με δραματικό τρόπο παρακολουθούμε και το τελευταίο διάστημα στην πόρη αυτή. Πιστεύετε ότι η Νέα Δημοκρατία είναι έτοιμη να την παραδώσει τη ΔΕΗ? Προσέξτε, εμείς βλέπουμε τι έβγαλε η έκθεση της Κομισιόν στην τρίτη αξιολόγηση, την οποία έδωσε πρόσφατα στη δημοσιότητα, που λέει ότι ο τομέας της ενέργειας είναι ένας από τους τομείς που καθυστερούν οι μεταρρυθμίσεις που είχαν υποσχεθεί οι κυβερνήσεις. Δηλαδή όταν μιλάει για μεταρρυθμίσεις μιλάει για την απελευθέρωση επί της ουσίας της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας και τη μείωση του ρόλου της ΔΕΗ. Άρα λοιπόν έχει καθορίσει για την επόμενη μέρα η απόφαση αυτή της Κομισιόν, η έκθεση της Κομισιόν, ότι πρέπει να επιταχυνθούν οι διαδικασίες απελευθέρωσης αγοράς ενέργειας. Άρα λοιπόν μια κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας θα διευκολυνθεί, ας το πούμε έτσι, αυτή η εξέλιξη των πραγμάτων. Όχι ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έβαζε εμπόδια. Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ.